Καταστροφή και είναι, να κάνει. Δεν κάνεις. Είναι εύκολη η κριτική αυτή που κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω ότι. Λέγοντα ότι ξεπουλιέται η χώρα και η χώρα αυτή που είναι με δηλαδή. Ο Πάπα ξεπουλήθηκε και θέλω. Τελείω. Τα κέρδη λοιπόν, τα παρακαλώ, μπορώ λίγο. Μόνο μία κουβέντα γι' αυτό, γιατί πραγματικά θέλω λίγο να απαντήσετε, κύριε Δίτσα. Από πότε τα κέρδη διά του ποσοστού είναι το μόνο κριτήριο όταν δίνεις μία εταιρεία η οποία είναι ένα τεράστιο δίκτυο με τεράστια κέρδη. Δεν είναι το πελατολόγιο, δεν είναι το δίκτυό τη, δεν είναι η ιστορία τη. Δηλαδή. Βεβαίως, 650 εκατομμύρια. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν υπήρχε λοιπόν, αφού επρόκειτο για ξεπούλημα μια κερδοφόρα επιχείρηση, δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον αγοραστών. Γιατί αυτό είδαμε το... ότι υπήρχε πολύ περιορισμένο αυτό, ενδιαφέρον σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό. Αυτό και τι υπόγειε διαβουλεύσει που πιθανά γίνονται σε τέτοιε διαδικασίε πρέπει να το εξηγήσει η κυβέρνηση. Όχι, η δική μα θέση ήταν να μην ξεπουληθεί. Είναι εύκολο να μιλάμε για. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο να μιλάμε για ξεπουλήματα. Αλλά δίνουμε, ξέρετε, πάτημα για να αρχίσει να μιλούν άλλοι με διαφορετικούς χαρακτηρισμούς, ακόμη χειρότερους. Ναι. Και να γίνει όλο το σκηνικό μήλος. Πώς λοιπόν μιλάτε εύκολα για ξεπούλημα ενός δημόσιου, ενός οργανισμού κερδοφόρου σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό, ανοιχτό, διαφανέστατο, στον οποίο δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Υπήρχε παγκόσμια συνωμοσία να μην πάρει μέρος κανείς σε αυτό το διαγωνισμό. Έτσι, η αρχή η δική μας ήταν ότι δεν μπορείς να πουλάς κάτι που είναι κερδοφόρο και το οποίο μπορεί να συμβάλει στην ίδια την οικονομία. Γιατί δεν σπέψαν λοιπόν το διεκδικήσουν, κύριε Βίτσα. Στο παγκόσμιο εμπόριο, όταν κάτι είναι κερδοφόρο, το πουλάς. Όταν είναι πεθαμένο, δεν μπορείς να το πουλήσεις. Λοιπόν, όταν. Ευχαριστώ για τις γνώσεις σας για το παγκόσμιο εμπόριο. Αλλά σας λέω το εξής, αρχές όταν έχεις τη δυνατότητα λοιπόν, αυτή τη διαδικασία να την έχεις, να την βοηθήσεις, δεν πουλάς τη χρυσοφόρο κότα σου. Αυτό είναι το βασικό με το οποίο ξεκινήσαμε. Αν είσαστε επιχειρηματία, κύριε Βίτσα, ναι. Επειδή έχουμε κολλήσει τώρα στον ΟΠΑΠ. Τον ΟΠΑΠ τον φέρνω σαν παράδειγμα. Αν εσείς είσαστε ξένος επενδυτής που ενδιαφέρεται να βρει μια χρυσοφόρα κότα και μαθαίνει ότι ο ΟΠΑΠ στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί και ξεπουλιέται και βγάζει τα χρυσά αυγά κάθε μήνα, γιατί δεν πήγατε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό? Και τι δεν ρωτάτε τους ξένους επενδυτές? Εγώ είμαι Έλληνας. Μα εσείς μιλάτε για μια συνωμοσία που έγινε υπόγεια που του αποκλείσανε. Εγώ σας λέω ότι 650 εκατομμύρια σε ένα ΟΠΑΠ και μάλιστα με τη λογική ότι είχε 120 εκατομμύρια κέρδη το 2012. Ακούστε, 30 εκατομμύρια θα έχει. Την στιγμή την οποία ο ΟΠΑΠ έκανε ένα φοβερό επενδυτικό σχέδιο το 2011 και το 2012, στο οποίο απέκτησε μέχρι και τηλεόραση, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε 400 και 500 εκατομμύρια κέρδη, αυτό το πράγμα δεν το πουλάς. Το χρησιμοποιείς για να ενισχύσεις τα ταμεία, το χρησιμοποιείς για να ενισχύσεις τον πολιτισμό, το χρησιμοποιείς για όλα αυτά. Το γεγονός ότι μια σειρά άλλες εταιρείες του αθλητικού στοιχήματος, τα οι οποίες επενδύουν σε μια σειρά άλλες διαδικασίες, εμένα μου είναι αδιάφορο. Εμένα μου είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πουλάς κάτι το οποίο μπορεί να σου δώσει. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο στοιχείο, για να πάμε σε όλα, εγώ λέω το εξής, ότι όταν μια χώρα έχει χύσει υδρότα, χρήμα για να διαμορφώσει υποδομές και αυτές τις υποδομές τις πουλάει, τότε αυτή η χώρα έχει μια κυβέρνηση χωρίς κανένα σχέδιο παρέμβασης στην ανάπτυξη. Κύριε Τζαμτζή, παρακαλώ. Το να ρίχνει τόσα κροκοδίλια δάκρυα ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΠΑΠ ή για οποιονδήποτε φορέα που μέχρι πρότινος τον είχαν στην ξεφτύλα, ας πούμε, επιτραπή έκφραση, ειλικρινά εγώ δεν το περίμενα. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε.